Υπάρχουν πολλά διαδικαστικά θέματα που κολλάει η επιστροφή, πέραν κάποιων νομικών θεμάτων που ίσως λύσει ο νέος νόμος. Γιατί παλιότερα, αν επιστρέφανε όσοι είχαν και δεύτερη απορριπτική απόφαση ασύλου, πέραν πρώτη αρνητική απόφαση για την έτοιμα ασύλου, είχαν δικαίωμα προσφυγής. Στην εξέταση της προσφυγής, αν απορριπτόταν και η δεύτερη απόφαση, έπρεπε να επιστραφούν στην Τουρκία. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 1860 μόνο, αν δεν κάνω λάθος, σε 5 χρόνια να έχουν επιστραφεί. Τρία από το 16. Σε 3 χρόνια. Περίπου τόσο είναι πολύ μικρός αριθμός για αναλογικά με όσους έχουν έρθει. Γιατί μετά υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες, δεν είναι παραθυράκι, το προβλέπει ο νόμος της προσφυγής σε διοικητικό δικαστήριο. Το οποίο παγώνει τη διαδικασία και το οποίο είναι χρονοβόρο. Δηλαδή με το που μπορεί να τον πάμε στη Μυτιλήνη στο Προκεκά για να φύγει για την Τουρκία και λίγο πριν φύγει να υποβάλει έτοιμα να προσφύγει στο διοικητικό δικαστήριο κατά της β' απορριπτικής απόφασης. Οπότε παγώνει η διαδικασία της επιστροφής και αναγκαστικά θα παραμείνει στην Ελλάδα. Και με το νέο νόμο αυτό αλλάζει? Δεν αλλάζει ακριβώς. Γίνονται λίγο πιο συνοπτικές οι διαδικασίες, γιατί είχαμε και άλλα θέματα με τη β' απορριπτική, επειδή έβγαινε από την Αθήνα και έπρεπε να έρθει εδώ και να τον βρούμε, να το ειδοποιήσουμε και να τον συλλάβουμε. Αυτό ήταν δύσκολο να γίνει. Πολλές φορές δεν τον βρίσκαμε καν ή δεν είχε φύγει ήδη. Τώρα έχει αλλάξει λίγο η διαδικασία. Πιστεύω να, με το νέο νόμο να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί. Και θα δούμε αν υπάρχει καλύτερη ροή στην επιστροφή. Αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή. Αυτή είναι η διαδικασία. Να αυξηθούν οι επιστροφές. Ναι, ναι. Ένα είναι αυτό και ένα είναι η μεταφορά των ευάλωτων, να μην υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός στα νησιά, να μπορούν να μεταφέρονται στην υπηρετική Ελλάδα. Όταν λέμε ευάλωτους? Οικογένειες, μονογονεϊκές, ανήλικα, με κάποιες ασθένειες. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που θεωρούνται ευάλωτες ομάδες, τα προβλέπει ο νόμος, οι οποίες μπορεί να έχουν καθεστώς πιο ευνοϊκό που μπορεί να μετακινούνται προς την υπηρετική Ελλάδα. Αν κάνουμε τώρα ένα κλειστό κέντρο, σε αυτό το κλειστό κέντρο ποιοι θα μπαίνουν? Δηλαδή με το που φτάνει μια βάρκα, η οποία βάρκα έχει 10 γυναίκες, 5 άντρες και άλλα 10 παιδιά. Ποιοι θα μπαίνουν μέσα στο κλειστό κέντρο? Το κλειστό κέντρο θα είναι για όλους. Ένα κέντρο θα είναι. Ναι. Με βάση τις εξαγγελίες και να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Όπως τα εξήγηλε ο Υφυπουργός, ο κ. Στεφανής. Θα είναι για όλους. Όλοι θα μένουν μέσα. Δηλαδή εκτός από θα είναι και κέντρο καταγραφής και κλειστό κέντρο και χώρος φιλοξενίας ελεγχόμενος. Έτσι είναι. Άρα δεν θα είναι για όλους κλειστό, να το πω έτσι. Όχι. Θα υπάρχουν πάντα οι ευάλωτες ομάδες για τις οποίες δεν θα βγαίνει η απόφαση κράτησης. Πάλι λέω, τόσο ότι η προσωπική απόψη είναι και να δούμε και πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος. Υπάρχει ο νόμος. Αν δεν γίνει το κέντρο, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Α, πρέπει να γίνει να το κέντρο. Να γίνει πρώτο το κέντρο, γιατί με την υπάρχουσα κατάσταση δεν υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί κάτι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ψηφίσει ένα νόμο. Αν μείνουμε έτσι και δεν κάνουμε προανοχωρησιακό ή προκεκά, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία που ψηφίσαμε. Θα προσπαθήσουμε με τις δυνατότητες που υπάρχει, δηλαδή όσους μπορούμε να κρατούμε στα κρατητήριά μας και να μεταφέρονται στο προκεκά της Λέσβου. Θα υπάρχει αυτή η ροή. Υπάρχει μικρή δυνατότητα. 18 θέσεις είναι το κρατητήριο του τμήματος. Για 18 θέσεις μιλάμε. Ναι. Η Λέσβος έχει δηλαδή κάποιες περιπτώσεις πιο δύσκολες, πιο παραβατικούς, θα δούμε από πρώτη-πρώτη που είναι, γιατί από τότε εφαρμόζεται ο νόμος. Πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Αλλά σίγουρα το κέντρο το καινούργιο θα βοηθήσει την εφαρμογή του νόμου και την καλύτερη λειτουργία όλης της διαδικασίας. Είμαστε και πολύ αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό. Είναι δέσμευση της κυβέρνησης. Μας το έχει πει και στην κοινότητα η κυβέρνηση. Μας το έχει μεταφέρει δηλαδή μέσω του κυβερνητικού βουλευτή του νησιού μας. Ήρθε και ο υπεύθυνος για το προσφυγικό, ο κ. Στεφανής. Ήρθε και ο ειδικός γραμματέας και σας τα είπε από κοντά, έτσι δεν είναι? Ναι. Απλά θέλω να πω, θεωρείτε εφικτό, γνωρίζοντας εσείς το νησί μας, να πάμε στο έπος και να κάνουμε μια τέτοια δομή 5.000 και ανθρώπων? Λοιπόν, η μόνη λύση είναι να γίνει η νέα δομή. Η μόνη λύση για να κλείσει η ΒΙΑΛ και να έρθει το Χαλκιό στην κανονικότητά του, είναι να γίνει η νέα κλειστή δομή που λέει η κυβέρνηση. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει η ΒΙΑΛ. Το να βγαίνουμε και να λέμε ότι κλείνουμε τη ΒΙΑΛ και καμία νέα δομή στοιχείο, αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν μπορεί να γίνει. Ακόμα και η κυβέρνηση αύριο να έρθει ένα καράβι και να πάρει όλο τον πληθυσμό που έχει από μετανάστες στο νησί πάνω, στους 6.000, και να τους οδηγήσει προς την ενδοχώρα, πού θα πάνε οι 100 που θα έρθουν αύριο το πρωί ή μεθαύριο το πρωί? Πρέπει να υπάρχει κάποιο σχόλιο. Πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, το να βγαίνουμε και να λέμε να κλείσει η ΒΙΑΛ
καμία νέα δομή και ένας χώρος καταγραφής, ακόμα και αυτός ο χώρος καταγραφής, έστω και να μένουν ένα 24ωρο, πού θα είναι αυτός ο χώρος καταγραφής? Λοιπόν, το πρόβλημα είναι υπαρκτό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για να το αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να βρούμε τη λύση. Η λύση είναι μια νέα κλειστή δομή. Ναι, δεν σας προβληματίζει όμως ότι η νέα κλειστή δομή θα είναι 5.000 και ανθρώπων, την ώρα που η VR φτιάχτηκε για 1.100. Να σας πω. Η VR φτιάχτηκε 1.100 όντως. Σήμερα έχει 6.000. Ναι. Στα Πέριξ. 6 και αυξανόμαστε. Η κυβέρνηση λέει θα φτιάξει μία δομή 5 συν. Το 5 μη μας τρομάζει, γιατί ήδη υπάρχει ο πληθυσμός των 6. Αλλά λοιπόν, ας μην μισοκαριζόμαστε και λέμε, μα θα έχουμε 6.000 μετανάστες στοιχείο, μα αφού ήδη τους έχουμε. Και τους έχουμε μέσα στον ιστό και καταπατούν αυτή τη στιγμή και το δημοτικό κτίριο, γιατί έχει λήξει σύμβαση το ενοικιαστήριο με το Δήμο από τον περασμένο Ιανουάριο. Άρα καταπατούν και την δημοτική έκταση της ΒΙΑΛ, που ανήκει στο χιωτικό λαό και ο Δήμος μπορεί να την αξιοποιήσει με κάποιο άλλο τρόπο. Και καταπατούν και τις ιδιοκτησίες 20-25 και πάμε 30 στρεμάτων στο Χαλκιό, συν την ποιότητα ζωής, την οποία έχει αλλάξει τελείως και έχει υποβαθμιστεί όχι μόνο στο Χαλκιό, σε όλα τα καμπόχωρα.